Γεια σας, είμαι η Μυρσίνη Λαμπράκη και είμαι εδώ για σας, για να γράψουμε μαζί πολλά χιλιόμετρα στο κρέας και στο ψήσιμο. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube για να παρακολουθείτε όλα τα καινούργια βίντεο που γυρίζουμε και που ανάβουν φωτιές. Αγαπημένοι μου, σήμερα σας έχω συνταγή που όσοι δεν την έχετε δοκιμάσει, λαχταράτε να τα γευτείτε και όσοι τα έχετε δοκιμάσει, σας μένουν αξέχαστα. Καραμελωμένα χοιρινά παϊδάκια, σπέα ρίψ ή κοινώς κορτεζίνες που λένε κρεοπόλες. Αυτό το κομμάτι λοιπόν, παιδιά, τα έχει όλα. Λιπαρή σάρκα, τρυφερά κοκαλάκια, ολίγων πικάντικη σαλτσούλα, διακριτική γλυκόξινη γεύση μαζί με άρωμα καπνού και όλα αυτά πάνε την απόλαυση στο Θεό. Εδώ τώρα θέλω να ξεκαθαρίσω μερικά πράγματα, γι' αυτό σας έχω 3 διαφορετικά κομμάτια που μπορεί να σας δώσουν στα κρεοπολία και να σας τα πούνε σπέα ρίψ ή κορτεζίνες. Άλλο είναι αυτό όμως, το βλέπετε, άλλο είναι αυτό και άλλο είναι αυτό, παιδιά. Ουσιαστικά αυτό είναι η κορτεζίνα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να φτιάξετε και τις 3 διαφορετικές σκοπές με τη συνταγή που θα σας δώσω. Όμως, θέλω να ξέρετε ότι αυτή εδώ η κοπή έχει περισσότερο κρεατάκι, περισσότερο λίπος, μεγαλύτερα κόκαλα όπως βλέπετε εδώ πέρα. Αυτή εδώ έχει λιγότερο κρεατάκι, περισσότερο τραγανό από ότι κόκαλο, αυτό εδώ το βλέπετε. Αυτή έχει μια υπέροχη συμμετρία. Αυτό όμως που θέλω να μου φροντίσετε είναι ότι δεν μπορούμε να ψήσουμε στην ίδια θερμοκρασία, με την ίδια μέθοδο και με την ίδια συνταγή 3 διαφορετικά μεγέθη και με διαφορετική δομή κομμάτια στην ίδια ώρα. Δηλαδή θα φροντίσετε να ζητήσετε από το κρεοπόλι σας να έχουν όλα την ίδια δομή. Ή να είναι έτσι, ή να είναι έτσι, ή να είναι αυτό. Εμείς λοιπόν, παιδιά, σήμερα θα δουλέψουμε με αυτά εδώ τα μεγάλα και πολύ ωραία κομμάτια, διότι πριν τα ρίξουμε στην ψησταριά, τα spare ribs θέλουν μία προετοιμασία. Καταρχήν να βγάλουμε την μεμβράνη, πολύ βασικό, γιατί η μεμβράνη δεν επιτρέπει ούτε στο αρωματικό ραμπ να περάσει όπως πρέπει, ούτε στο γλάσο να πιάσει σωστά το κρέας, αλλά κρατάει και σφιχτά το κρέας μαζί με το κόκαλο και δεν έχουμε αυτό το τέλειο πραγματάκι που όταν το βάζεις στο στόμα σου αρχίζει και διαχωρίζεται με τη μία το κοκαλάκι από το κρέας. Πάμε λοιπόν εδώ σε αυτό το σημείο, κάνουμε μία εγκοπή πάνω στο κοκαλάκι όπως βλέπετε. Η μεμβράνη να αρχίσει ελαφρά να ξεκολλάει και μετά θα σας πω πώς θα την τραβήξουμε. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Χαρτί κουζίνας για να σκουπίσουμε πολύ καλά. Το φέρνω από αυτή τη μεριά, τώρα εσάς μπορεί να σας βολεύει και από την άλλη. Τραβάμε. Κοιτάξτε πόσο εύκολο. Εννοείται ότι τριμάρουμε και το λίπος. Δεν το χρειαζόμαστε όλο αυτό. Μπορεί να έχει, μπορεί να μην έχει. Εξαρτάται από το πόσο βαρύ είναι το χοιρινό που έχουν βγει τα spare ribs, το γουρουνάκι, και το πόσο καλά το έχουμε ταΐσει. Εννοείται ότι χρειαζόμαστε και ένα ωραίο μείγμα μπαχαρικών, μια ξηρή μαρινάδα δηλαδή, ή κοινώς αυτό που οι Αμερικάνοι ονομάζουν rub, ώστε να πιάσει πάνω στο κρεατάκι και να το κάνει ακόμα πιο νόστιμο, ενώ σου καπνίζεται. Λοιπόν, έχουμε ζάχαρη, έχουμε σκόρδο σε σκόνη, κρεμμύδι σε σκόνη, αλάτι, μουστάρδα σε σκόνη παρακαλώ, πάπρικα καπνιστή, τσίλι λίγο πικάντικο και καυτερό και μία πρέζα κανέλα. Εκτός λοιπόν από αυτό το τέλειο, καταπληκτικό, μοσχομυριστό μείγμα μπαχαρικών, χρειαζόμαστε και μία υγρή μαρινάδα που θα βοηθήσει το μείγμα πρώτον να κολλήσει πάνω στα παϊδάκια και δεύτερον, όσο αυτά καπνίζονται και ψήνονται, με ένα ψεκαστήρι να τα ενυδατώνουμε. Επειδή το μείγμα μας έχει μέλι,
αλάτι, μουστάρδα και χυμό μήλου. Θα τα βράσουμε αυτά όλα μαζί, έτσι ώστε να γίνουν ένα ομοιογενές υγρό, να μπορέσουμε να το περάσουμε στο ψεκαστήρι και μετά να ψεκάσουμε τα spare ribs. Ήρθε η ώρα λοιπόν τώρα να αλατίσουμε. Θα αλατίσουμε αλλά θα ξεκουράσουμε για μία ώρα και μετά ραμπ και καπνιστήριο. Είμαστε έτοιμοι να ψεκάσουμε λοιπόν τα χοιρινά μας παϊδάκια και να τα πασπαλίσουμε με άφθονη ξηρή μαρινάδα. Λοιπόν, θέλει κόπο, θέλει χρόνο, αλλά το αποτέλεσμα θα μας αποζημιώσει. Φτιάξαμε την ξηρή μαρινάδα, το ραμπ. Φτιάξαμε ένα υγρό με μέλι, χυμό μήλου, μουστάρδα, που θα ενυδατώσουμε τα παϊδάκια μας τα χοιρινά, ενώ ψήνονται. Και τώρα θα φτιάξουμε και γλάσο. Για το γλάσο μας θα χρειαστούμε κέτσαπ, μουστάρδα, μέλι, λευκό ξύδι, αλάτι και πιπεράκι. Να δοκιμάσω λίγο. Αμέ. Τέλειο. Τέλειο. Τρεις ώρες υπομονή, παιδιά, εκεί είμαστε έτοιμοι, διότι το θερμόμετρό μας έχει δείξει 79 βαθμούς και αρχίζουμε το τύλιγμα. Θα κάνουμε ένα ωραίο, δύο ωραία πακετάκια αφού έχουμε δύο ribs, αφού τα περάσουμε με μια γενναιόδορη ποσότητα από αυτό το γλάσο που έχει και μουστάρδα, έχει και κέτσαπ. Τι Αμερικανία σας κάνω σήμερα. Κάτω βάζουμε αλουμινόχαρτο. Πάνω από το αλουμινόχαρτο στρώνομαι χοντρή λαδόκολλα ή peach paper.